Το Ανάκτορο των Αιγών, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα, χτίστηκε στα χρόνια του Φιλίππου του Δεύτερου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το Ανάκτορο των Αιγών αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο της κλασικής Ελλάδας. Ήταν τριπλάσιο από τον Παρθενώνα και μπορούσε κάποιος να το δει από ολόκληρη τη λεκάνη της Μακεδονίας. Ήταν ένα διόροφο κτίριο, το οποίο έκτισε κατά πάσα πιθανότητα ο αρχιτέκτονας Πίθεος. Στη θέση όπου χτίστηκε, μπορούσε ο Φίλιππος να εποπτεύσει ολόκληρη τη λεκάνη της Μακεδονίας, μέχρι τη θάλασσα, ενώ όταν ο καιρός το επιτρέπει, φαίνεται μέχρι και το Άγιο Όρος. Το περιστήλιο, στο οποίο μπορούσαν να χωρέσουν 3.500 στρατιώτες, μεταφέρθηκε επάνω σε ασπίδες ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά τη δολοφονία του πατέρα του Φιλίππου και ανακηρύχθηκε βασιλιάς. Ο Φίλιππος δολοφονήθηκε από τον Παυσανία στο θέατρο που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω από το Ανάκτορο των Αιγών. Ο Παυσανίας ήταν ο επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Φιλίππου, ο οποίος συνελήφθη από τους αξιωματικούς του Φιλίππου Περδίκα και Λεωνάτο, 200 περίπου μέτρα μακριά από το θέατρο, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει. Θανατώθηκε άμεσα και στη συνέχεια τον κρέμασε στην πλατεία της Πέλας.